Παράταση της αγωνίας για το μέλλον του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για άλλες 6 μέρες. Την Δευτέρα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος θα έχει νέα συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στην οποία θα παραστεί και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου. Ενώ αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ο Μαρίνος Σιζόπουλος θα ενημερώσει το πολιτικό γραφείο, το οποίο και θα αποφασίσει για την στάση που θα τηρήσουν οι τρεις βουλευτές του κόμματος στην Ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης. Ωστόσο, ο εκπάφου βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους χαρακτηρίζει κόκκινη γραμμή για τον ίδιο την άμεση νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος προσφυγής δανειοληπτός στη δικαιοσύνη για τις εκποιήσεις, για να πει το ναι στον προϋπολογισμό. Η θέση μου παραμένει η ίδια με την πρώτη φορά, ότι καταψηφίζω το προϋπολογισμό. Είναι θέμα συνείδησης. Ας φέρει ένα κατεπήγον νομοσχέδιο που να αλλάζει μια γραμμή, να έχει το δικαίωμα αυτό δανειολήπτης στα δικαστήρια. Αξίζει πάντως να διευκρινιστεί ότι ο προϋπολογισμός εγκρίνεται και χωρίς την ψήφο του Ηλία Μυριάνθους, αν η απόφαση του πολιτικού γραφείου είναι υπέρ. Τότε αρκούν οι δύο θετικές ψήφοι του Μαρίνου Σιζόπουλου και του Κωστή Ευσταθίου, αφού αν προσθεθούν στις 26 θετικές ψήφους των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού, της Αλληλεγγύης, της Συμμαχίας Πολιτών, της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων και του ΕΛΑΜ, ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί με 28 θετικές ψήφους και 27 αρνητικές από το ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ, το Κίνημα Οικολόγων και την Ανεξάρτητη Αναθεολόγου. Θα τοποθετηθούμε υπεύθυνα, μακριά από εκβιασμούς, με γνώμονα μόνο το δημόσιο συμφέρον. Εάν ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί, αυτό έπρεπε να γίνει χθες, το συντομότερο δηλαδή δυνατόν, ώστε να αποσοβήσουμε και τον όποιον κίνδυνο για οποιαδήποτε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Νούφλιος Κουλάς, απευθύνει με την σειρά του έκκληση στα κόμματα να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι υιοθετήθηκε η πλειονότητα των εισηγήσεων των κομμάτων. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που ζούμε, επιβάλλεται η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Καλώ όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα. Όλοι να θέσουν υπεράνω το καλό της πατρίδας, κατέληξε.